Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη γηινής. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη γηινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Γρανιτοπλακάκια Δαπέδου από 7 ευρώ. Πλακάκια μπάνιου από 6 ευρώ. 50% έκπτωση σε μια μεγάλη γκάμα από είδη γηινής. Και τώρα, ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Ντερτινής. Πλακάκια είδη γηινής θέρμανση. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Με καθυστέρηση 2 ετών εφαρμόζεται ο νόμος που προβλέπει βαριές κυρώσεις σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων. Η διαδικασία τώρα που θα ξεκινήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προβλέπει τον εντοπισμό των περίπου 1 εκατομμυρίων ανασφάλιστων αυτοκινήτων και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Είναι πολλά τα ασφάλιστρα, δεν βγαίνει η δουλειά για να πληρώνει. Πιστεύω ότι είναι σωστό, διότι δεν είναι δίκαιο όταν κάποιο είναι ασφάλιστος. Εντάξει, μπορεί να μην έχει χρήματα, αλλά αν τρακάρει κάποιον, γιατί ο άλλος που δεν φταίει να κάτσει να πληρώσει όλα τα σπασμένα. Δηλαδή, επιτέλους σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει κάποια στιγμή να μπει κάποια τάξη και να μην πληρώνουν οι έντιμοι πολίτες τα σπασμένα όλων των άλλων όπως πληρώναμε μέχρι τώρα. Εάν λοιπόν εντοπιστούν ανασφάλιστα οχήματα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Στισμάτων συντάσσει σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος αυτού, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός 8 ημερών από την παραλαβή αυτής στην παροχή εξηγήσεων σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή μη της υποχρέωσης προς ασφάλιση. Άμα με χτυπήσει ένας λέγοντας και είναι ανασφάλιστος, τι θα πάρω εγώ? Θα πάρω τίποτα, θα με σώσει τίποτα ή θα πληρώνω? Αφού δεν έχει να πληρώσει ο κόσμος, να πούμε, θα πρέπει να μειωθούν τα ασφάλιστρα. Αλλά βλέπεις, έχουμε τις εταιρείες μεγάλες που είναι και κάποιοι μεγάλοι μέσα. Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολέου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της ειδοποιητήριας επιστολής και παραβόλου υπέρ του ελληνικού δημοσίου ύψους 250 ευρώ. Και μας κάνουν ζημιές και δεν έχουν να μας πληρώσουν. Γιατί αυτό πιστεύετε, δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει? Το πιο πιθανό. Το πιο πιθανό από όλα αυτά. Κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με το μεγάλο θερείο. Και αυτοί που λένε θα τα βάλουν με το θερείο, αυτούς σου λένε καρπαζωής πράκτορες. Εάν τώρα οι οδηγοί δεν σπεύσουν να ασφαλίσουν τα οχήματά τους, τότε, ακούστε, θα αφαιρείται η άδεια ικανότητα για 6 μήνες. Θα αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για 6 μήνες. Σε περίπτωση τώρα επιλογής σε τροχαίο ατύχημα, το χρονικό διάστημα είναι 2 έτη. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρων περιόδων, απαιτείται προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολέου ασφάλισης.